Στην άμεση ανάγκη εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού του ενήλικου πληθυσμού, κυρίως για τις ηλικιακές ομάδες άνω των 50 ετών, αναφέρθηκε εκ νέου ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Εάν στους 286 διασωληνωμένους υπάρχουν ένας ή δύο ενδεχομένως εμβολιασμένοι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν συνιστά ποσοστό. Όπως επίσης και από τους νοσηλευόμενους, οι εμβολιασμένοι είναι ποσοστό μη ανιχνεύσιμο. Οι άνω των 50 συνάνθρωποι μας που είναι ανεμβολιαστοί, εφόσον συναντηθούν με τον ιό κάτι που είναι πιθανότατο έως βέβαιο στο προσεχές διάστημα, καθώς η κοινωνία μας είναι ανοιχτή, είναι αυτοί που έχουν την μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσηλευθούν, να βρεθούν στην εντατική και να δώσουν και μια μάχη, την οποία, όπως δυστυχώς παρατηρούμε, 15 έως 20 συνάνθρωποι μας καθημερινά χάνουν. Αναφερόμενος στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ο κ. Εξαδάκτυλος εκτίμησε ότι η διαρκή σταθερή αύξηση των διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό μπορεί να οδηγήσει εκτός αντοχών το σύστημα υγείας σε βάθος χρόνου. Κοιτάξτε, τρεις επιλογές έχουμε. Μία είναι να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν και ό,τι ήθελε προκύψει, που είναι η πλέον κακή επιλογή. Είναι ανεύθυνη. Η δεύτερη επιλογή είναι να επιστρέψουμε σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα, με την ελπίδα να δούμε αποτελέσματα σε αρκετές εβδομάδες, κάτι το οποίο είναι αναιτιολόγητο όταν τα 2/3 των ενηλίκων της χώρας είναι εμβολιασμένα. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι να εμβολιαστούν οι συνάνθρωποι μας που δεν έχουν εμβολιαστεί, έτσι ώστε να έχουμε μεν υψηλό αριθμό κρουσμάτων, αλλά να έχουμε ελαφρές νοσήσεις και μικρές επιπτώσεις πιέσης στο σύστημα υγείας μας. Ο κ. Εξαδάκτυλος αναφέρθηκε και στη χορήγηση της τρίτης δόσης εμβολίου. Η τρίτη δόση θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο για τις ευπαθείς ομάδες που εμβολιάστηκαν πρώτες πριν από 9 μήνες και θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υγειονομικοί, οι ηλικίες άνω των 70, μέχρι να δοθεί η πλήρης οδηγία για το πιο χρονικό διάστημα μετά την συμπλήρωση του πλήρους εμβολιασμού. Χρειάζεται κανείς να λάβει την ενισχυτική δόση. Και βεβαίως αυτό μπορεί να μην αφορά όλες τις ηλικίες των συνανθρώπων μας που έχουν εμβολιαστεί ή που θα εμβολιαστούν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το 95% των ιατρών στη χώρα έχουν εμβολιαστεί. Πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι εμβολιασμένοι σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 95%. Το οποίο είναι το μέγιστο δυνατό ποσοστό, γιατί πάντοτε υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν επιτρέπεται να εμβολιαστούν. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους εργαζόμενους των νοσοκομείων, το ποσοστό είναι χαμηλότερο. Πλησιάζει το 80% το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί. Θα πρέπει και αυτοί να ακολουθήσουν το παράδειγμα των γιατρών, που άλλωστε είναι οι κατεξοχήν γνώστες του θέματος. Είναι απολύτως αναγκαίο να εμβολιαστούν, έτσι ώστε τα νοσοκομεία μας να λειτουργήσουν κανονικά στο βαθμό που μπορούν, δεδομένου ότι έχουμε μια μεγάλη εξάπλωση του ιού στην πιο μολυσματική του μορφή πλέον. Ειδικά για τη μετάλλαξη Δέλτα, ο κ. Εξαδάκτυλος εξήγησε ότι είναι ίσης επικινδυνότητας με τις υπόλοιπες, αλλά μολύνει πολύ πιο γρήγορα. Ο ιός, πρόσθεσε, θα μεταλλάσσεται διαρκώς μέχρι να εμβολιαστούμε σε μεγάλους αριθμούς παγκοσμίως.